Για χαρά, podcast αρισπή εδώ και πάλι από το φύλαθλο προς το φύλαθλο με σχόλια για το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού. Καταρχάς καλωσορίζω όσες και όσους ακούτε για πρώτη φορά. Η εκπομπή αυτή δημοσιογραφική δεν είναι. Άρα λοιπόν είμαστε απλοί φύλαθλοι που ερχόμαστε εδώ καθημερινώς άφιλο κερδός για κριτική, σχόλια, αναλύσεις, ανταλλαγή απόψεων μέσα από τη μεγάλη μας αγάπη και το παράμιλο πάθος που έχουμε για την ομάδα του Ολυμπιακού. Γι' αυτό και είμαστε όσο αντικειμενικοί γίνεται και αμεροληπτοί. Λέμε δηλαδή την αλήθεια για το καλό της ομάδας, καυστικά όλα, αλλά χωρίς να βρίζουμε, να χαρακτηρίζουμε, να προσβάλλουμε και να προκαλούμε εξ αποστάσεως πίσω από την οθόνη, διότι αυτό είναι άναδρο, κοτίστικο, ξεφτυλισμένο. Άρα προφανώς και δεν περνάει εδώ. Άσε που έτσι χάνεις και το δίκιο σου, αν είχες κιόλας. Που όλα αυτά, δηλαδή το μοτίβο εδώ της εκπομπής, τα γνωρίζουν άριστα όσες και όσοι ακούνε ανελιπώς, τις χαιρετίζω και τους χαιρετίζω, είτε βρίσκονται εντός είτε εκτός Ελλάδος, ακόμη και από καράβια, Ελληνίδες, Έλληνες και εμείς, Ολυμπιακοί και εμείς, είτε σχολιάζουν από κάτω πολιτισμένα και έτσι συνεισφέρουν στο να γίνεται διαδραστική η φάση εδώ της εκπομπής είτε όχι, πραγματικά τις εκτιμώ και τους εκτιμώ εξίσου και τα όσα προανέφερα ισχύουν και για τα τρία κανάλια RSP, δηλαδή και για εδώ στο δεύτερο, όπου ανεβαίνουν τέτοιες εκπομπές όπως αυτή εδώ καλή ώρα, αναλυτικές, 6 με 7 η ώρα τα απογεύματα, ώρα Ελλάδος, και στο τρίτο το κανάλι όπου είχαμε σήμερα ανάλυση δυνατή για Ολυμπιακό, το αγωνιστικό κομμάτι, αλλά και βάλε και το πρώτο κανάλι, το μητρικό, όπου και γνωριστήκαμε πριν από λίγα χρόνια και όπου είχαμε και πάλι σήμερα εκπομπή ειδική αφιερωμένη σε πιθανή μεταγραφή, μέσω Μέντες. Μπας και φτιάξει πάλι τη σχέση του με το Μαρινάκι, λοιπόν. Γι' αυτό και έχω βάλει από κάτω ακριβώς στην περιγραφή, αλλά και ακόμη πιο κάτω σε δικό μου σχόλιο καρφιτσωμένο τους συνδέσμους, για να πατήσετε και να μπείτε άνετα εύκολα, να ακούσετε και εκεί, να στηρίξετε και εκεί και να ανταλλάξουμε και εκεί απόψεις. Τώρα όσον αφορά τα υπόλοιπα θέματα της ομάδας μας, τα πιο φρέσκα, αλλά και τα όσα δεν λένε οι άλλοι, πήγανε που λένε στο Ρέντι οι παίχτες όσο όφυλαν, που έπρεπε να πάνε δηλαδή, λόγω ανετοιμότητας να κάνουν ατομικές προπονήσεις κτλ. Και το μεσημέρι της Τρίτης θα πάνε και οι υπόλοιποι. Άσε που μεσοβδόμαδα να μένετε να επιστρέψει ακόμη και ο Στάμενιτς, για παράδειγμα, ο οποίος βρίσκεται μακριά, Νέα Ζηλανδία, η οποία Νέα Ζηλανδία αντιμετώπισε τη Σαμόα και τσέριξε πάλι 8 γκολ. Και αυτή τη φορά δεν δέχτηκε κανένα. 8-0. 8-0. Αντί για 8-1 με τη Βανουάτου. Και μάλιστα πέταξε και γκολ. Που αυτό φυσικά δεν μας απασχολεί. Δεν μας βοηθά, δεν μας εγγυάται το ότι ο παίχτης θα αρχίσει να προσφέρει. Αυτό πρέπει να το δούμε εδώ στην πράξη. Αλλά και να μην συμβεί, δεν πειράζει, ανήκει ήδη στο Μαρινάκι, στην Nottingham Forest. Άρα λοιπόν, δεν τον λες και βαρύδι, άλλα είναι τα βαρύδια. Δηλαδή, ο Γουίλιαν, ο Γιάρεμτσουκ, ο Ολιβέιρα, τους ξέρουμε. Αφού και ο Μεντιλίμπαρ εννοείται ότι θα θέλει να αποχωρήσουν αυτοί οι παίχτες, καταρχάς και μετά να κοιτάξει να φέρει άλλους. Δηλαδή, αριστερό back, αριστερό extreme και δεκάρι. Πάντα όμως στον Ολυμπιακό λέμε, ξέρω εγώ, τρεις παίχτες και μας έρχονται 5-6. Ναι, αλλά το καλοκαίρι που μας πέρασε αυτό ψηλό άλλαξε, λέω Βάσκου. Εφόσον πάντως καταφέρουμε και φέρουμε παίχτη ο οποίος θα κάνει για βασικός, ειδικά στη θέση του αριστερού back, τότε εννοείται πως θα πρέπει να αποχωρήσει ο Αποστολόπουλος, να πάει κάπου δανεικός. Προτιμάμε Ευρώπη, αν υπάρξει ενδιαφέρον, μακάρι. Αφού και ο Αθανασίου ενδέχεται να έρθει το καλοκαίρι και να δοκιμαστεί στην προετοιμασία. Που με αυτόν έχει γίνει εκεί βασικά με την ομάδα του, τον Ατρόμητο, προφορική συμφωνία. Άρα τζίφρα υπογραφή δεν παίζει. Λοιπόν, για μένα είναι δύσκολο έως απίθανο το να γίνει θαύμα έως το Γενάρη, 1,5 μήνα πες, και να αρχίσει τα ξαφνικά για παράδειγμα να τα πετάει ο Γιάρεμτσουκ ή τον αποκτήσει ξανά τρεξίματα ο Γουίλιαν. Αυτά δεν γίνονται. Όχι ότι είναι απίθανο, απλά λέμε ότι είναι πολύ λίγες οι πιθανότητες να γίνει κάτι τέτοιο. Άρα φέρε παίχτες, και από τώρα ακούγονται πολλοί και διάφοροι, που αυτά τα λέμε περισσότερο από το πρώτο κανάλι, ο σύνδεσμος είναι από κάτω, ο από πάνω, αλλά και επίσης ακούγεται κεντρικός οπισθοφύλακας, Μήπως και αποχωρήσει κάποιος από αυτούς που έχουμε, υποληθεί, λέμε τώρα. Θα δείξει. Εδώ φέτος αναγκαστήκαμε να βάζουμε Ρόντινε έξω δεξιά, που εντάξει το παιδί είναι επιθετικό γενής, αλλά από την άλλη. Αυτό το πράγμα δεν πάβει να είναι αλχημία,
αφού τώρα πατάει κιόλας στα 33 και έχει συνηθίσει να παίζει δεξιμπακ μια ζωή και στη Βραζιλία. Ασχέτως από το γεγονός ότι αυτοί γενικά ανεβαίνουν ψηλά. Και με Κωστίνια από πίσω του, ο οποίος και έχει παίξει στα τελευταία 9 παιχνίδια από τα 10, η καλύτερη σου μεταγραφή δηλαδή, η οποία και είχε κλείσει πολύ πριν το καλοκαίρι και από ομάδα σου, του Μαρινάκη δηλαδή, Ρίο Άβε, πρόσεξε. Άρα σιγά το δύσκολο, τον ξεχώρισες, τον έφερες εδώ. Παίρνοντας κιόλας και 2-2,5 εκατομμύρια από το ένα ταμείο, βάζοντας τα στο άλλο. Μια χαρά. Αλλά γι' αυτό τώρα πρέπει να φέρεις εξτρέμ, δεν γίνεται, όχι μόνο έξω αριστερά. Αντί Γουίλιαν λέμε. Για να μπορείς μετά κι εσύ να έχεις φρέσκο το Βραζιλιάνο το Ρόντινεϊ. Για τα εύκολα να τον εβάζεις και να ξεκουράζεις ταυτόχρονα το Κωστίνια. Και να τον έχεις φορτσάτο έτοιμο για τα δύσκολα. Που αυτός ανασταλτικά είναι καλύτερος από τον Ρόντινεϊ. Πιο σίγουρος, πιο σταθερός, βεβαίως. Γι' αυτό και σωστά δεν τον έβαλες με λιβαδιά, ας πούμε, το Κωστίνια. Διότι σε τέτοια εύκολα παιχνίδια θεωρητικά βάζεις τον πιο μπαλάτο, τον πιο επιθετικογενή, έτσι μπράβο. Και ας έχουμε και υπόψη μας το γεγονός ότι κάτω, στη Βραζιλία, στην Αργεντινή κτλ. Θα είναι τώρα πολλοί παίχτες διαθέσιμοι, το Δεκέμβρη. Και δεν σου λέω τώρα να γεμίσεις με δάφτους, απλά θα φέρεις κάποιον ποιοτικό, ταλαντούχο, μέσω του Εντού Γκασπάρ, όχι μόνο να βοηθάει για να πάρεις, ξέρω εγώ, μετοχές Βάσκο Νταγκάμα και Σάο Πάολο, ξέρω εγώ. Δεν γίνεται. Θες και παίχτες, όχι μόνο business, που και οι παίχτες βλέπεις για business σου έρχονται. Θα υποφεληθείς εσύ ο Μαρινάκης οικονομικά και πάλι. Μεταπωλήσεις, ιστορίες, επιτυχίες, μακάρι κιόλας. Έτσι που λες, για μένα πρέπει να είναι βασικοί αυτοί που θα έρθουν και να φύγουν αυτοί που κάνει μπάμ ότι δεν κάνουν ήδη. Να πάει και στο καλό και στην ευχή της Παναγίας ο Αντρούτσος, για παράδειγμα. Να βρεθεί μια ομάδα, έστω και εντός Αττικής, να τον αποκτήσει, να τελειώνουμε. Και γενικά δεν γίνεται, για παράδειγμα, η ΑΕΚ να έχει 4 παίχτες στη θέση του δεξιού εξτρέμ και εμείς να μην έχουμε. Να είναι κορυφαίος εκεί ο Ρόντινεϊ, δεν γίνεται. Καλή χρυσή οι παίχτες εικονιζόμενοι, αλλά δεν πάει έτσι. Τα είπαμε και πριν, λοιπόν. Να συγχαρούμε και την ομάδα την εθνική για την νίκη της στην αναμενόμενη απέναντι στη Φιλανδία εκτός έδρας με ντεμπούτο Μουζακίτη, έστω σ' αλλαγή. Είδαμε και ανάρτηση από πλευράς UEFA για τον ντεμπούτο του παιδιού, 17 ετών, 10 μηνών λέει και 23 ημερών. Έγινε δηλαδή ο νεότερος που έχει αγωνιστεί στην ιστορία, σε επίσημο παιχνίδι με το εθνόσημο, πρόσεξε. Σπουδαίο αυτό, έχει και μάλιστα γενέθλια τα Χριστούγεννα, ανήμερα, 25 Δωδεκάτου. Τότε δηλαδή γίνεται 18. Άρα με άλλα λόγια του Κοστούλα του ρίχνει ένα εξάμηνο. Και ο Κοστούλας είναι πιο σωματώδης, ογκώδης κτλ. Είδες τι παιδί κάνατε με τη σύζυγο εκεί, ο Θανάσης εσύ. Μπράβο, πραγματικά να τον χαίρεστε. Λοιπόν, όταν και κλείσουν τα 18 τους και οι δύο παίχτες, αμέσως υπογράφουν πενταετές συμβόλαια. Διότι πριν τα 18 επιτρέπεται μέχρι 2 χρόνια. Έτσι που λες, έπαιξε και βασικός εννοείται ο Μασούρας, τον οποίο και πιστεύει ο Γιωβάνοβιτς, και πετάξαμε 2 γκολάκια με Μπακασέτα εύκολο και μετά ο Τζόλης μακρινό σε στυλ Τζοβάνι. Σε στυλ είπα, έτσι. Ιεροσιλία τώρα η σύγκριση. Λοιπόν, με οποιονδήποτε παίχτη, όχι μόνο Έλληνα, απλά και αυτής της γενιάς γενικά. Διότι η μπάλα έχει αλλάξει. Τέτοια γλυκύτητα, τέτοια τεχνική δεν υπάρχει πλέον. Παγκοσμίως. Πάνε αυτά. Α, και μην ξεχάσω να πω, ο Βαλμπουενά καλά έκανε. Και τάχωσε να πούμε στον Ντονάτη, τον προπονητή του εκεί στην Καλυθέα, δεν κατάλαβα. Τον αδίκησε, τον πετάει έξω, λες και φταίει εκείνος. Και αυτό το πράγμα είναι ασέβεια. Επειδή ανέφερα παιχταράδες που έχουν περάσει από Ολυμπιακό, Τζοβάνι, ορίστε, θυμήθηκα και το Βαλμπουενά. Πάμε άλλο. Στο Σιόζιο, το 15χρονο, ο οποίος παίζει με τους κάτω των 19, είναι τρομερός. Δεξί μπακ, ήδη τον έχει δει ο Μεντιλίμπαρ, μαθαίνω. Που γενικά ο Ολυμπιακός λειτουργεί σε στυλ ομάδας εξωτερικού μεγάλης. Καλά έκανε ο Μαρινάκης σε αυτό το κομμάτι. Σου λέει, θα μιμηθώ αυτούς. Τους πετυχημένους, βέβαια. Άσε που έχουν μπει ήδη στο μάτι εκεί και κάτω από το μικροσκόπιο του Μεντιλίμπαρ του Βάσκου τα αφρικανικά, τα διαμάντια, ο Σιλά και ο Ιουσούφ. Οπότε προβλέπουμε ένα μέλλον δυνατό με προωθήσεις παικτών από την Ακαδημία, αλλά και πάλι θα πρέπει ο Μαρινάκης να βρίσκει παίχτες καλούς από το εξωτερικό. Δεν γίνεται χωρίς αυτούς. Ψημένους, έτοιμους, εντάξει.
Εδώ με την Λίμπαρ τρελάθηκε από ό,τι έμαθα, έπαθε την πλάκα της ζωής του παρακολουθώντας το Ζαφύρι στην Εθνική. Με Αγγλία, πρόσεξε. Και είπε, λέει, στους ανθρώπους του Ολυμπιακού στη διοίκηση ότι αυτόν έτσι και τον είχα μαζί με Έσε και Μουζακίτη Ευρώπη, θα έκανα παπάδες. Τον προτιμά δηλαδή αντί για Τσικίνιο, πες. Ή Γκαρθία, εννοείται, είναι καλός παίχτης. Που γενικά η Ελλάδα πλέον βγάζει ταλέντα, δεν βλέπεις. Από Βόρεια Ελλάδα κυρίως, τα έλεγα χρόνια αυτά εδώ πέρα στην εκπομπή, από την αρχή. Από τότε δηλαδή που είχα ξεκινήσει. Να και ο Τζίμας, ξέρω εγώ, που τα σπάει, Νιρεμβέργη, β' εκεί κατηγορία Γερμανίας. Να και ο Καρέτσας, ο οποίος είναι ανάμεσα σε Ελλάδα και Βέλγιο όσον αφορά το ποια ομάδα θα επιλέξει. Ποια εθνική, εντάξει. Και τώρα πάντως είναι στους κάτω των 21 του Βελγίου. Και γενικά βγάζει πολύ πράγμα ο Ολυμπιακός πλέον, αλλά και ο ΠΑΟΚ, έτσι. Ο οποίος ΠΑΟΚ μάλιστα είχε ξεκινήσει πριν από εμάς να το κάνει αυτό. Απλά εμείς τώρα κοιτάξαμε και φέραμε πιο πολλούς και τους ξεπεράσαμε αριθμητικά σε παίχτες που βγάλαμε. Αλλά και αυτός τους έχει εκεί μέσα στα πόδια του, Βόρεια Ελλάδα. Από εκεί βγαίνουν τα καλά ταλέντα. Είπαμε, λοιπόν, όσο για τον Παναθηναϊκό. Κοιτάει, λέει, να επαναφέρει τον Μπερνάρ, εντάξει, παιχτάρα είναι. Αλλά εκεί κάτω Βραζιλία δεν κουμπώνει πια, είδες, χτύπησε τον Ατάλο. Κάποιοι πάντως, έτσι, φίλοι Ολυμπιακοί, θα τον ήθελαν Ολυμπιακό. Τι να πω εγώ, εφόσον ήταν υγιής, λέμε, κάτι θα προσέφερε. Όλα αυτά πάντως είναι υποθετικά. Ενδιαφέρον πάντως από πλευράς Ολυμπιακού, διοίκησης, δεν υπάρχει, το ξεκαθαρίζω, μέχρι στιγμής. Επανέρχομαι λίγο στην Εθνική, ορίστε, αφού τα πήγε καλά, μπορεί εφόσον φτάσει τελικά στο παγκόσμιο, να είναι στο δεύτερο γκουπ δυναμικότητας, μεγάλη υπόθεση, αποφεύγεις μεγαθύρια, πρόσεξε. Μπας και προκριθείς μετά. Και από αντιπάλους για να μπούμε, να προκριθούμε λέμε, κάτι Πολωνίες, κάτι Βέλγια, κάτι Ουγγαρίες και κάτι Σερβίες. Κοίτα, το Βέλγιο έχει ταλέντο, η Σερβία δεν με ανησυχεί καθόλου, πεσμένη είναι, ναι, ό,τι σου λέω. Ουγγαρία ψόφια πράγματα, ο ευκολότερος αντίπαλος από τις τέσσερις αυτές που προανέφερα. Και η Πολωνία αρκετά δυνατή, εντάξει, ανταγωνιστική θα είναι. Διότι δεν έχει απλά Λεβαντόφσκι, έχει και άλλους παίχτες. Χρήσιμους, γρήγορους, δουλευταράδες, σύγχρονους παίχτες. Κατά τα άλλα, να επανέλθω στα ποδοσφαιρικά τα δικά μας, τα μεταγραφικά δηλαδή, και να πω ότι πρέπει από τώρα να αρχίσει να γίνεται διαπραγμάτευση για αποχώρηση παικτών, αποζημιώσεις. Για να έχεις μετά, ξέρω εγώ, να σε παίρνει να βάζεις τα δεξιά σου μπακ τα καλά τα δύο που έχεις και που τα βλέπουμε εδώ στην εικόνα, εξ αριστερών και εκ δεξιών, να γεμίσεις ποιότητα στα εξτρέμ, το δεκάρι στο σύγχρονο, τον επιθετικό να βοηθάει Καμπί κυρίως, αλλά και Κοστούλα γιατί όχι. Αριστερό μπακ είσαι μια χαρά, θα μου πεις πάλι ναι, είναι πολλές οι κινήσεις για Γενάρη μήνα, έτσι. Με σούση στι περιόδου, αλλά και πάλι. Το έκανε πέρυσι, δοκίμασε το και φέτο. Το να κάτσει άπραγο δεν βοηθά σε κάτι, δεν ωφελεί σε κάτι. Που αυτό ο Ολιβέρα είναι ο ξεροκέφαλο, μαθαίνω, τίποτα, δεν χαμπαριάζει. Και δεν ταιριάζει με Μεντιλίμπαρ, ξεκάθαρα πράγματα, όσον αφορά το χαρακτήρα. Πού να το ξέρε, και ο Βάσκο, πάντω. Άλλοι τον επέλεξαν, εννοείται. Ενώ να πω για Ουναχή, είχε απόλυτο δίκιο τελικά ο Βάσκο, όντω έχει θέματα χαρακτήρα. Αλλά και αυτός, άμα του βρεις τα κουμπιά, είναι μια χαρά. Εδώ ο Καμπί είναι φίλος του, ξαναλέω, κολλητός. Που ο Καμπί είναι το πιο ήσυχο παιδί, δεν γίνεται. Να είναι ο άλλος εσημασμένος κακοποιός. Αλλιώς δεν ακουμπώνε ενός φίλη. Αλλά απ' την άλλη θα μου πεις, τα αντίθετα έλκονται γενικά στη ζωή. Α, μπράβο. Να πω τώρα όμως για το μπάσκετμπολ, κάποια πράγματα. Βγήκε η διοίκηση, λέει, του ΠΑΟΚ και κατηγόρησε, λέει, τον Μπαρτζόκα ότι, ξέρω εγώ, προκαλεί. Μα καλά είστε σοβαροί, δεν τρέπεστε λιγάκι με αυτά που λέτε τα ψέματα. Ο Σαμπίν Ντιγνατίεβιτς δεν είναι εκεί πέρα και αυτός πάλι. Εντάξει, άρα προσωπικά δεν εκπλήσωμαι για τα ψέματα τα πολλά, σιγά. Θα έχει μάθει προφανώς από το αφεντικό του, την Καριόλα. Το Μπούτι, ναι, βέβαια. Είναι το παλιό ξύλινο κρεβάτι, δεν βρίζουμε. Απλά χαρακτηρίζουμε, κάνουμε εδώ εξαίρεση για τέτοια άτομα που κάνουν πολλά και διάφορα. Δολοφόνοι, παιδάκι μου, ξεκάθαρα. Και ιστορικά δεν είναι ούτε ο πρώτος ούτε ο τελευταίος, εννοείται, δυστυχώς. Πάμε παρακάτω. Στα δικά μας. Εδώ εν ώρα του εθνικού ύμνου που ακουγότανε, αυτοί βρίζανε μανάδες ακόμα. Χαμπάρι δεν παίρνουνε, λέει. Και προτιμάνε άλλες χώρες. Εντάξει, κοίτα να δεις. Προτιμάνε, λέει, τη Βουλγαρία. Αυτό είναι δικαίωμά τους. Με το ζόρι θα τους πω εγώ ποια χώρα να προτιμήσουνε. Που όλα αυτά είναι ανόητα προφανώς, επειδή εντάξει.
Πριν τη γέννησή σου δεν επιλέγεις το που θα γεννηθείς, καταγωγές και τέτοια, αλλά είπαμε, ο κόσμος έχει κολλήματα. Ωραία. Εδώ στη δική μου τη γενέτειρα Αμερική είναι πολλοί που αγαπάνε τη Ρωσία πλέον, δεν είδες, από το αποτέλεσμα των εκλογών. Άρα λοιπόν, αυτό προσωπικά το έχω γραμμένο. Είναι πάντως ασέβεια για τον εθνικό ύμνο. Αλλά και προς τον Μπαρτζόκα, εντάξει, τι φταίει η μάνα του που έχει φύγει κιόλας από τη ζωή, δεν κατάλαβα. Προκάλεσε δηλαδή, τι προκάλεσε? Επειδή έτυχε μια φορά να απαντήσει σε έναν που ήταν από πίσω από τον πάγκο. Καλά το έκανε. Και στο Ακανά είχε κάνει το ίδιο. Είχε βρει στο Χριστό ενός. Όχι δηλαδή, θα κάτσουμε άπραγοι, να μας βρίζουνε και εμείς τίποτα. Δεν πάει έτσι. Και τώρα που ανέφερα και η Βουλγαρία, να αναφέρω ένα παιδί από Βουλγαρία όντως, το Βεζένκοφ, ο οποίος είδες τι είπε, έκλαιγε όταν αποχώρησε από Ολυμπιακό. Λόγω της αγάπης του κόσμου τόσα χρόνια δέθηκε, κατάλαβες. Εδώ η Αριστονοδός λέει τον πέρασε για τρελό. Βλέποντας τον κάθε φορά που πήγαινε κοντά του να κλαίει. Λοιπόν, πάμε στα σχόλια τα δικά σας, να ακουστείτε, να γίνει διαδραστική η φάση εδώ της εκπομπής και να ξεκινήσω, εννοείται από τον George Stefanato από Connecticut, USA, ο οποίος μου λέει ότι και πάλι του άρεσε η εκπομπή χτεσινή, σε ευχαριστώ, ελπίζω και η σημερινή, αλλά και συγχαίρει την εθνική για την νίκη της και μου εύχεται μια όμορφη μέρα να έχω, αντεύχομαι. Μετά ο Red Lemon, ο οποίος, μάλιστα, ήδη έχει ακούσει πολλές εκπομπές δικές μου παλιές, επί Μαρτίνς, που είχαμε ομάδα σταθερή στο πρωτάθλημα και το εκτιμώ αυτό, ενώ κατά τα άλλα μου λέει ότι ο Μεντιλίμπαρ συμβιβάστηκε το καλοκαίρι με παίχτες, με το να φεύγει ξέρω εγώ Ποντένσε και τα λοιπά, Φορτούνιδες όλοι αυτοί, Όρτες. Εντάξει, να πω κι εγώ, ούτε καν βρέθηκαν αντικαταστάτες άξιοι. Άσε που ο Βάσκος λέει το έχει τερματίσει με τα ρεπό, άδειες και τέτοια, και εκείνος αναρωτιέται τι θα γίνει τα Χριστούγεννα. Εντάξει, τι να γίνει, σχολιαρόπαιδα. Ενώ η Αζώτα μου λέει της Nottingham Forest ότι ενδέχεται να έχει παίξει ήδη και Γκυμαράες. Εντάξει και πάλι είναι παιχτάρα. Έστω δηλαδή και καλοκαίρι, ε. Ας μου έρθει. Μετά, Astro D. Τα πιτσιρί και τα δύο λέει μόλις πάνε 18 υπογράφουν πενταετές συμβόλαια και τα δύο. Εννοεί Μουζακίτη και μετά τον Κοστούλα. Τα ξέρουμε μετά. Κώστας Καλίνικος. Ας κοιτάξει ο Μαρινάκης λέει να φέρει παίχτες από την ομάδα του στην Αγγλία. Διότι έχει πολλούς εκεί οι οποίοι εδώ κάνουν διαφορά. Μακάρι, ναι, όντως, και μακάρι να μην μας βγουν έξω εγώ σκάρπα. Τον οποίο για Ευρώπη θεωρώ σκράπα. Εκεί πάντως αυτοί οι παίχτες για τον Α ή Β λόγο δεν χωράνε στην εντεκάδα της Nottingham Forest. Βεβαίως αυτή τώρα είναι και ψηλά εκεί. Την έχει φτιάξει, την έχει μεγαλώσει. Τον λατρεύουν εκεί. Μαρινάκες και Μαρινάκες, πώς το λένε αυτοί εκεί πέρα. Με τη δική τους προφορά. Μαρινάκες, ορίστε. Κάπως έτσι. Κατά τα άλλα για basketball, αν τελικά αποκτήσουν οι απέναντι λέει στο Ακανά Μπογκδάνοβιτς, αυτός είναι Atlanta Hawks, άλλο πράγμα, μεγάλος παίκτης. Τραυματίας όμως τώρα και τον πετάξανε στη θυγατρική έμαθα. Εμείς όμως θα πρέπει να απαντήσουμε λέει με Μίτσιτς. Ναι και να σου πω, αν πάει ο Μίτσιτς Παναθηναϊκό να πάρουμε εμείς Μπογκδάνοβιτς, κάπως έτσι. Μετά η Ελένη, η Παπαϊωάννου. Πάλι λέει για τα ρεπό, βεβαίως και έχεις απόλυτο δίκιο. Αναρωτιέται δηλαδή για το πότε θα κάνουν προπόνηση εκεί στο Ρέντι. Άντεντε. Να τώρα από τρίτη μεσημέρι, τι να πω. Ξενύχτια όλα, μια χαρά. Ζωάρες του κερατά, μετά. Ο Νίκος ο Τσένο. Λέει χαρακτηριστικά αρχοντάρι, λέει. Να τα λέω έξω από τα δόντια. Πάντως έχω, ε. Πάλι καλά. Άλλοι ξέρω εγώ συγχωρεμένοι δεν είχανε και αυτοί τα λέγανε, εντάξει. Άσε που μου ζητάει πιο μεγάλο σε διάρκεια podcast, εκπομπή. Άρα αυτό πάνω απ' πει ότι δεν χρειάζεται να σε ρωτήσω αν ακούς όλη την εκπομπή ολόκληρη ή όχι, εσύ την ακούς ολόκληρη και το εκτιμώ. Και είναι και ο Μενέλαος ο Ολυμπιακός, ο οποίος λέει πάμε δυνατά όλοι likes και εγγραφές. Σε ευχαριστώ. Και με τιμά το ότι και εσένα σου αρέσει η εκπομπή. Λοιπόν αυτά, τα υπόλοιπα κλασικά αύριο 6 με 7 τα απόγευμα ώρα Ελλάδος, ημέρα Τρίτη 19 του Νοέμβρη και εφόσον γουστάρατε τη φάση, πατάτε like, κάνετε εγγραφή, σχολιάστε, κοινοποιείτε, αλλά και φυσικά πατάτε και καμπανάκι, εφόσον με το καλό έχετε κάνει μόλις την εγγραφή, για να λαμβάνετε ειδοποιήσεις για όσα θα ανεβαίνουν καθημερινώς, άφιλο κερδός, συνεχώς δυναμικός, και επίσης, τα μέλη, τα super chats, τα χρειαζόμαστε όπως και δίποτε, οικονομική δηλαδή ενίσχυση εδώ, διότι δεν υπάρχει πιο φτωχή εκπομπή, δημόσια, πουθενά. Ούτε χορηγοί, ούτε γραμμές τηλεφωνικές, προϊόντα να προωθούμε, τίποτα απολύτως, αφεντικά, μηδέν. Όλα εδώ σε μένα, στις πλάτες μου. Και πίστεψέ με, η θυσία αυτή
Δεν είναι και ότι να είναι. Και λίγο, πραγματικά, δυστυχώς. Αλλά έχω τρέλα και εγώ για Ολυμπιακό, λόξα. Λοιπόν, αυτά. Και πάλι ευχαριστώ για όλα, δηλαδή. Στήριξη, ακρόαση, συμμετοχή, τα πάντα. Και σας χαιρετώ, ζήτω Ολυμπιακός.